Ολοκληρώθηκε η θερινή περίοδος των εκπτώσεων. Το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου ήταν πολύ καλή για τα εμπορικά καταστήματα του Άργους, ενώ τώρα περιμένουν μαθητές και νέους φοιτητές που θα ψωνίσουν εν ώψη της νέας σχολικής και φοιτητικής χρονιάς. Η περίοδος των εκπτώσεων, η οποία διήρκεσε 1,5 μήνα, κύλησε ομαλά και πιστεύω ήταν ευχαριστημένοι, μείναν ευχαριστημένοι και οι συνάδελφοι καταστηματάρχες, αλλά έμεινε πολύ περισσότερο ευχαριστημένο το καταναλωτικό κοινό, γιατί βγήκε πολύ καλά, πολύ καλής ποιότητας προϊόντα σε καλύτερες τιμές από ό,τι πουλούνταν πριν. Και αυτό είναι και το νόημα των εκπτώσεων. Τώρα, η αγορά παρουσίασε έτσι μία αύξηση στην κίνηση στις αρχές Αυγούστου, που παραδοσιακά ο Αύγουστος είναι ένας μήνας διακοπών, ένας μήνας μετακινήσεων. Μέχρι τις 15 Αυγούστου, που είναι και ο 15 Αύγουστος, αλλά και μετά το 15 Αύγουστο, αλλά γενικά μέσα στον Αύγουστο υπήρχε κίνηση. Αυτό έδειξε έτσι η έρευνα που κάναμε. Επίσης, δημοσιεύθηκε και μια έρευνα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων, όπου έδειξε ότι σε πολλές περιοχές, παρόλη την κρίση που περνάμε, αυτή την εντός εισαγωγικών κρίση ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλει να το ερμηνεύσει ο καθένας, υπήρχαν περιοχές που είχαν αύξηση, και αυτές ήταν ειδικά οι τουριστικές περιοχές που είχαν πολλή κίνηση φέτος. Που σημαίνει γενικά ότι στην αγορά, παρόλα ότι από όσα ακούγονται και παρόλα όσα συμβαίνουν, υπάρχει δυναμική και πάντα υπάρχουν περιθώρια για ευκαιρίες και για εξέλιξη. Και για βελτίωση. Τώρα, με το τέλος τώρα των θερινών εκπτώσεων, έρχεται η περίοδος όπου ξεκινάει η σχολική και η φοιτητική σεζόν. Πάλι θα τονωθεί η αγοραστική κίνηση, γιατί και οι μαθητές θα ψωνίσουν τα απαραίτητα είδη για την καινούργια σχολική σεζόν και οι φοιτητές θα αγοράσουν τον εξοπλισμό σπιτιού που θα χρειαστούν για να πάνε στις σπουδές τους, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τις ηλεκτρικές συσκευές, τα είδη ταξιδιού για να μετακινούνται, τα ρούχα τους. Όλο αυτό πάλι θα δημιουργήσει μια τόνωση στην αγορά. Παρατηρήθηκε το εξής φαινόμενο για φέτος, ότι οι καταναλωτές και οι πελάτες γενικά προτίμησαν την τοπική αγορά, τα τοπικά καταστήματα, και για λόγους το βασικό ήταν επειδή έβρισκαν αυτό που έψαχναν, και πολλές φορές η προσωπική σχέση δημιουργεί και καλύτερες τιμές από ό,τι μπορεί να τη βρει απρόσωπα σε ένα κατάστημα το οποίο δεν γνωρίζει κανέναν. Αλλά το βασικό ήταν ότι δεν προτίμησαν να πάνε παραδοσιακά όπως πήγαιναν στην Αθήνα κάποιες φορές, λόγω κόστους, λόγω διοδίων, και έτσι προτίμησαν την τοπική αγορά και το χρήμα έμεινε εδώ, το οποίο είναι πολύ ενθαρρυντικό για όλους, έτσι, γιατί το χρήμα μοιράζεται σε όλους τους επαγγελματίες και σε όλες τις επιχειρήσεις και σε όλα τα επαγγέλματα. Τώρα για τη χειμερινή σεζόν έχουμε παραλαβές, όπως βλέπετε έξω, τα καταστήματα παραλαμβάνουν τα είδη που έχουν παραγγείλει. Το ωράριο παραμένει θερινό. Οι αλλαγές θα γίνουν στα τέλη Οκτώβρη, γίνονται οι αλλαγές. Το ωράριο είναι γνωστό, τα καταστήματα είναι γνωστά, η ποιότητα είναι γνωστή και οι καλές τιμές επίσης είναι γνωστές.